λόγο ο αδελφός Δημήτρης Μπακάλης, εκπρόσωπος του Ορθοδόξου Σωματείου Ελκύς, και να ευχηθούμε όλοι περαστικά στον Γιώργο Μακουλάκο, ηγετικό στέλεχος του Ελκύς, που έχει δώσει όλη τη ζωή αγώνες για το θέμα που συζητάτε σήμερα. Δημήτρη, το λόγο. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, μοναχοί και μοναχές, περιούσιε ορθόδοξε ελληνικέ λαέ, χαίρε και μη φοβήσε, ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός του Κυρίου μας ενώνει. Ήρθε η ώρα να μιλήσεις κι εσύ και να δώσεις λύση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας μας, οι Έλληνες είπα τον στόμεν καλώς. Είμαστε εδώ όχι για μία απλή διαμαρτυρία, αλλά για μία ομολογία πίστεως. Κλήρος και λαός ενωμένοι και αποφασισμένοι δηλώνουμε ότι δεν θα παραλάβουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, ούτε την υποχρεωτική εφαρμογή του ΆΜΚΑ, καθώς κάθε μορφής ηλεκτρονικής φυλακής που πάνε να μας δώσουν με ύπουλο και δόλιο τρόπο. Ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης. Μίας κρίσης που δημιούργησε ο διεθνής σιωνισμός και τα παράγωγά του, χρησιμοποιώντας τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες ως εκτελεστικά όργανα του. Δυστυχώς το ένδοξο ελληνικό έθνος βρίσκεται υπό την κατοχή της νέας τάξης πραγμάτων, της Τρόικα, του Δούνου του, των μνημονίων που θέλουν τους Έλληνες σε πλήρη υποταγή. Αλλά όταν ο Θεός με τιμών, ουδείς κατημών. Ειλικρινά λυπούμεθα για την τραγική κατάσταση που βιώνει η πατρίδα μας. Ντροπή και έσχος σε όλους αυτούς που φέρανε σε αυτήν την κατάντια τη χώρα. Θα ήθελα να προσέξουμε ένα πολύ λεπτό σημείο τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωσιωνιστές, οι σταυρωτές του Χριστού, το πώς επεξεργάζονται και διεστραβλώνουν την αλήθεια. Με τη βοήθεια των εγχώριων πολιτικών χαφιέδων βαπτίζουν το άσπρο μαύρο, το νόμιμο παράνομο και το ηθικό ανήθικο. Αυτοί δημιούργησαν τη δίθεν οικονομική κρίση με απότερο στόχο την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Χρησιμοποίησαν τους πολιτικούς και τώρα τους εκθέτουν, δημιουργώντας απόγνωση και χάος. Δημιούργησαν την εντύπωση στους Έλληνες ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κυβερνηθεί από Έλληνες και πρέπει να μας βοηθήσει η Τρόικα και η λυπή αποτυχημένη πολιτική της Ευρώπης. Μας κοροϊδέψαν αρκετές φορές και τώρα έρχονται ακόμα μία φορά να μας κοροϊδέψουν με μία ηλεκτρονική ταυτότητα που δήθεν από εδώ και πέρα θα υπέρθει τάξη και ευημερία. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα τους περάσει. Θα μας βρουν μπροστά τους. Και τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω τους κινδύνους και τις παγίδες που υποκρύπτει η νέα ταυτότητα. Παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδέσεως, άρθρο 13 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ περαιτέρω το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, που τηρεί απαρασάλεπτα τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και ιερές παραδόσεις. Σύμφωνα με αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες, στους πλέον διαδεδομένους τύπους barcode, όπως το UPC-A13, δεν υπάρχει εμφανέστατα ο δυσόνυμος αριθμός 666, ενώ σε άλλους τύπους, όπως τον code 39, δεν είναι εμφανής, αλλά κρυφός. Ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η ταυτοποίηση που γίνεται μέσω του αριθμού της κάρτας του ΆΜΚΑ και αναβαθμισμένη σε έξυπνη κάρτα μέσω εκείνης της οποίας διαβουλευόμαστε, δηλαδή της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία απρόσωπη μηδενιστική οντότητα, ενώ απαγορεύεται σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία η αριθμοποίηση του υποκειμένου σε αντίθεση με το αντικείμενο. Παραβιάζεται το άρθρο 5
Ένα του συντάγματος, αφού η μη παραλαβή της ηλεκτρονικής ταυτότητας απαγορεύει το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων. Καθώς και τα άρθρα 1, 15, 29, 16, 25 και 34 και 35 του νόμου 364, 18 Δευτέρου του 2000 των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του Ορθόδοξου Χριστιανού σύμφωνα με τη θρησκευτική του συνείδηση. Καταλύει την ελευθερία παραβιάζοντας το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Νόμος 2472 του 1997. Προσβάλλεται δε το επιπλέον δημοκρατικό πολίτευμα της πατρίδας μας, εφόσον θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος καταλύονται και αλλοιώνονται, όπως η αρχή δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και η γενική ισχύς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα. Τέλος ο νόμος 3655 του 2008 και κατ' επέκταση ως αποτέλεσμα εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν είναι άγερος, διότι αυτή ψηφίστηκε όχι από την ολομέλεια της Βουλής όπως θα έπρεπε, αλλά με 80 πόντες βουλευτές. Μη τηρουμένη της απαιτούμενης πλειοψηφίας, και δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα διεθνών οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα κατά παράβαση του άρθρου 28 του Συντάγματος. Η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα περιέχει επαναπρογραμματιζόμενο πλυνθείο. Προσέξτε, πάρα πολύ επικίνδυνο, επαναπρογραμματιζόμενο. Οι εξελιγμένες μορφές αυτών των τσιπ λειτουργούν με την τεχνολογία του RFID, Radio Frequency Interpretation. Όπως γνωρίζετε, αυτή η τεχνολογία στηρίζεται στην αμφίδρομη εκπομπή ραδιοσυγνωτήτων. Επίσης γνωρίζουμε σε περίπτωση που η ηλεκτρονική ταυτότητα αυτή λειτουργεί με το ΟΣΑΝΟ τεχνολογία, πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά μου δεδομένα από έτερους κατόχους αναγνωστών του RFID. Για λόγους λοιπόν συνειδήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά και για την προστασία των προσωπικών, ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών μας ελευθεριών, και επειδή η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα θα περιέχει τσιπ είτε με RFID είτε χωρίς RFID, θα ήθελα από αυτό το βήμα να του στείλουμε ένα ηρωικό μήνυμα, όπως ξέρει να δίνει αυτός ο λαός και όπως το έχουν αποδείξει στην ιστορία μας. Δηλώνουμε ως Έλληνες πολίτες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί ότι δεν θα την παραλάβουμε. Τώρα θα μου επιτρέψετε, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και την αγάπη του Προέδρου του ΕΡΚΙΣ, κυρίου Γεωργίου Μαρκουλάτου, ενός μεγάλου αγωνιστή και ομολογητή της Ορθοδόξου Πίστεως και της πατρίδας μας, που αγωνίζεται ασταμάτητα από το 1986. Και αυτή τη στιγμή, λόγω της ασθένειάς του, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Μαζί με τον αείμνηστο και αγωνιστή και ομολογητή Ανδρέα Λύρα, αιωνία του η μνήμη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τι είχαν πει οι δύο προτεργάτες του Ορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας μπροστά από τα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών 1η Δεκάτου του 1986. Μαρκουλάτος Γεώργιος και Λύρας Ανδρέας. Τώρα είναι η ευκαιρία να ενωθούμε. Ο εχθρός είναι ο ίδιος. Όσοι δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας. Ενότητα όπως τη θέλει ο Θεός, υποταγή στο Άγιο Πνεύμα. Εάν υπάρχουν νέστορες να μπουν μέσα στο στάδιο του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας. Είναι ο Νέστορας και με τις ευχές του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου παλεύει και θα νικήσει.
Η Βουλή να τοποθετήσει το σταυρό του Κυρίου στο κοντάρι της σημαίας και την εικόνα του Κυρίου στην αίθουσα συνεδριάσεως προτού έρθουν οι δύσκολες και τραγικές ημέρες. Εδώ ας προσέξουμε, αυτά υπόθηκαν το 1986, οι οποίες δεν απομακρύνονται με τα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε σήμερα με το δούνο του μες στην Ελλάδα. Εάν εμείς πέσουμε, είχε πει ο Άγιος Ανδρέας Δίαιος στο Σύνταγμα, εσείς να συνεχίσετε τον ομολογιακό αγώνα υπέρ πίστεως και πατρίδος. Αδέλφια μου, μη πτωείστε. Τα δύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Ο Χριστός είναι με την Ελλάδα και θα μας σώσει από όλους αυτούς που οργάνωσαν όλα αυτά τα αντίχριστα σχέδιά τους, τα οποία στο τέλος θα πέσουν στο κενό. Γιατί ο εγγυητής των πάντων είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και τώρα θα ήθελα να σας καλέσω να βροντοφωνάξουμε «Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία!» Σας ευχαριστώ πολύ και η Παναγιά μαζί σας. Ευχαριστούμε τον αδελφό Δημήτρη Μπακάλη.